ηλικία. Συνεχίζουμε με έναν άλλο κύριο του ενημερωτικού τομέα, τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος μετά την περσινή λήξη της συνεργασίας του με το Ε, δεν τον είδαμε κάπου τηλεοπτικά, ωστόσο επιστρέφει δρυμύtερος. Επιστρέφει δρυμύtερος. Πάλι ακούστηκαν πολλά για διάφορες συνεργασίες που επρόκειτο να κάνει. Όλα δείχνουν ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Γιάννη Αλαφούζο να εμφανιστεί όχι στον Sky, αλλά στο 24ωρο κανάλι που ετοιμάζεται από τον όμιλο του Sky και από τον Γιάννη Αλαφούζο. Εκεί τι θα κάνει, τι να ξέρουμε. Εκεί δεν θα κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εκεί θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Νίκη Λιμπεράκη. Μάλιστα. Έχουμε πει ότι επικεφαλής του καναλιού είναι ο Νίκος Τραβελάκης, που επέστρεψε και αυτός μετά από χρόνια, το έχουμε πει μέσα από εδώ. Στη συνέχεια, η Νίκη Λιμπεράκη έχει αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οπότε θα αποδεσμευτεί και από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στον Sky. Και ο Νίκος Ευαγγελάτος θα κάνει την εκπομπή που ξέρουμε και έκανε και τόσα χρόνια και στο. Αυτή την απογευματινή, την απογευματινή λοιπόν εκπομπή, η οποία θα είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων ουσιαστικά. Αρχές Ιανουαρίου λένε ότι το νέο κανάλι θα βγει αυτό, στον αέρα. Μου, είναι πανελλαδική εμβέλεια. Αυτό από ό,τι φαίνεται βρέθηκε άδεια περιφερειακή. Απλά θα υπάρχουν αναμεταδότες μέσα από άλλα κανάλια και θα εκπέμπει. Όπως συμβαίνει και με το έψιλον του κυρίου Βριώνη. Κάνει τελικά τις αποδείξεις απόγευμα. Όχι, απογευματινή εκπομπή. Έκανε αυτό και που έκανε πολλά χρόνια. Μια ενημερωτική απογευματινή εκπομπή. Ένα μαγκαζίνο, μάλιστα. Μαγκαζίνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας λιμέρια, στα δικά μας νερά, τα ψυχαγωγικά.